είμαι ο Γιώργος Ολιναρίτης από το Sold Out. Είστε στο αγαπημένο κανάλι τεχνών 7 Arts. Για να έρθετε στην παρέα μας, κάντε στο YouTube, κάντε subscribe, εγγραφή, κλικάρτε και το καμπανάκι και ενημερώνεστε για οτιδήποτε, οποιοδήποτε νέο βιντεάκι ανεβαίνει αναφορικά με τις τέχνες και το πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πραγματικά, το λέω και το ξαναλέω για άλλη μια φορά, για την αγάπη που δείχνετε στο κανάλι μας και στα βιντεάκια μας και στις εκπομπές μας. Μουσικά, όπως βλέπετε, παίζει ο σπουδαίος Αντώνης Βαρδής, ένας πολύ αγαπημένος μου συνθέτης, ένας πολύ αγαπημένος μου τραγουδιστής και ήθελα οπωσδήποτε να αναφερθώ σε ένα από τα βιντεάκια μου. Ο Αντώνης Βαρδής, λοιπόν, Έλληνας τραγουδοποιός, ακροβατούσε μεταξύ εμπορικού και έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου του 1948 στο Μοσχάτο και σε ηλικία 6 ετών γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Γιώργο Ζαμπέτα και τη Ρένα Ντάγια στο Φαλιρικό, εκεί όπου τραγούδησε για πρώτη φορά. Όπως είχε αποκαλύψει και ο ίδιος σε παλιότερες συνεντεύξεις του, το 1954 δούλεψε για βιοποριστικούς λόγους δίπλα στο Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα. Για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής, αναγκάστηκε να εργαστεί σε διάφορες δουλειές για το μεροκάματο. Σε ψιλικατζίδικο, χρωματοπολείο, βενζινάδικο, σε οικοδομή ως βοηθός υδραυλικού αλλά και ως ναυτικός. Στα τέλη του 1965, μαζί με μια παρέα φίλων του, δημιούργησε το συγκρότημα Vikings, που άφησε το στίγμα του στην ελληνική pop με δύο υπέροχα slow τραγούδια, Φρανσουάζ του Αντώνη Στεφανίδη και το Κάθριν, σύνθεση δική του, που αγαπήθηκαν και άντεξαν στο χρόνο. Από το 1969 έως το 1981 εμφανιζόταν σε μπουά της Πλάκας ως κιθαρίστας δίπλα σε σημαντικούς συνθέτες και τραγουδιστές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Χρήστο Νικολόπουλο, Δήμο Μούτσι, Γιάννη Σπανό, Λουκιανό Κυλαϊδόνη, Μάνο Λοΐζο, Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, Γιάννη Πάριο, Μανώλη Μητσιά, Βίκη Μοσχολιού, Δήμητρα Γαλάνη, Αντώνη Καλογιάννη, Βασίλη Παπακονσταντίνου, Άννα Βύση, Δημήτρη Ψαριανό, Νίκο Ξυλούρη, Μαρίζα Κόχ, Μαρία Δημητριάδη, Τάνια Τσανακλείδου. Όλη τη μουσική δισκογραφία, όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες. Παράλληλα, άρχισε να γράφει τραγούδια και η πρώτη διάκριση ήρθε το 1973 όταν πήρε μέρος σε ένα μουσικό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το τότε περιοδικό Επίκαιρα. Έστειλε το τραγούδι «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» σε στίχους Κώστα Νεστορίδη, το οποίο ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας και κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Το 1976 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο «Οραματίζομαι» σε στίχους Γιάννη Αθανασιάδη. Από τους προσωπικούς δίσκους ξεχωρίζουν τα τραγούδια «Δεν θα με ξεχάσεις», «Θα ήθελα να σου να εδώ», «Με τους αλήτες», «Βαρέθηκα», «Θα εκραγώ», «Στην Ελλάδα του 2000». Από το 1978 συνεργάστηκε ως συνθέτης με δεκάδες καλλιτέχνες όπως με τους Γιάννη Πουλόπουλο, «Θέλω να μ' αγαπάς», Γιάννη Πάριο, «Αχ αγάπη, σου γράφω ένα γράμμα, δεν θα χωρίσουμε ποτέ», Δήμητρα Γαλάνη, «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι», Βασίλη Παπακονσταντίνου, «Φεύγουν καράβια στο γυαλό» με τον Bob Dylan, Γιώργο Νταλάρα, «Κάτω από την κλιματαριά», Χαρούλα Αλεξίου, «Ξημερώνει, φεύγω», Ηλία Κλωναρίδη, «Θάλασσες», Μανώλη Λιδάκη, «Κουράστηκα να υποκρίνομαι», Πίτσα Παπαδοπούλη, «Το μη μιλάς», Μανώλη Μητσιά, «Θα αναζητάς», Χριστίνα Μαραγκώση, «Θα προχωράμε μαζί», «Χάνομαι», Λικεράκι, Μανώλη Αγγελόπουλο, «Τη βαρέθηκε η ψυχή μου», Αδελφούς Κατσιμίχα, Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, «Σχήμα λόγου», Ελευθερία Αρβανιτάκη, «Με στη δική σου τη ζωή». Επίσης συνεργάστηκε με τους Λίτσα Διαμάντη, Άννα Βύση, Κώστα Γανωτή, Αντώνη Ρέμο, Νίκο Βέρτη, Γονίδη, Ασλανίδου, Βαρθακούρη, Κώστα Καραφώτη, Ρουβά, Πετράκο, Πασχάλη Τερζή, την Κέτη Γαρμπή, την αγαπημένη μου, Νατάσα Θεοδωρίδου και φυσικά με το γιο του τον Γιάννη Βαρδί. Επιπλέον, ο Αντώνης Βαρδής συνεργάστηκε με αρκετούς σημαντικούς στιχουργούς. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιους εξ αυτών, τον Κώστα Τρυπολίτη, τον Αντώνη Ανδρικάκη, Μάνο Ελευθερίου, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Πυθαγόρα, Πάνο Φαλάρα, Σαράντια Λιβιζάτο και Ανδρέα Αγγελάκη. Στην προσωπική του ζωή, ο Αντώνης Βαρδής είχε νυμφευθεί δύο φορές. Τη δεύτερη φορά με τη γνωστή τραγουδίστρια Χριστίνα Μαραγκώζη. Από τον πρώτο γάμο είχε αποκτήσει δύο παιδιά, την Καλιστό και τον τραγουδιστή Γιάννη Βαρδί. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συζούσε με την κατά πολύ νεότερη του φιλοθέη, η οποία του συμπαραστάθηκε στην περιπέτεια της υγείας του. Ο Αντώνης Βαρδής πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, ύστερα από 23χρονη σκληρή μάχη με την επάρατη νόσο.
ένας σπουδαίος συνθέτης, με τη Χριστίνα Μαραγκόζη, τη σύζυγό του, σπουδαίες επιτυχίες. Ο Γιάννης Βαρδής επίσης είναι ένας πολύ αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Το Ίσως είναι ένα τραγούδι που με έχει στιγματίσει του υπέροχου Γιάννη Βαρδί. Είχαν πει και σπουδαία ντουέτα μαζί, είχαν συνεργαστεί κιόλας. Και μ' αρέσει που και ο Γιάννης Βαρδής ακολουθεί, έχει το ίδιο προφίλ. Και εξωτερικά μοιάζει πολύ στον αξέχαστο Τόνι Βαρδί, αλλά και μουσικά έχει το ίδιο προφίλ, κάνει τις ίδιες μουσικές επιλογές και έχει και το ίδιο προφίλ σαν άνθρωπος. Είναι ένας πολύ χαμηλών και ήπιων τόνων άνθρωπος. Ο Αντώνης Βαρδής, λοιπόν, στο σύντομο βίο του υπήρξε ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ένας σπουδαίος συνθέτης, έγραψε σπουδαίες επιτυχίες. Ακόμα και τα πιο εμπορικά του τραγούδια είχαν το δικό του στίγμα, είχαν τη δική τους ποιότητα. Και επειδή είναι ένας καλλιτέχνης τον οποίο αγαπώ και θα αγαπώ για πάντα, το έχω πει πολλές φορές ότι οι καλλιτέχνες, είτε ηθοποιοί είτε τραγουδιστές, με το έργο τους έζησαν, ζουν και θα ζουν και θα μεγαλώνουν μαζί με τα τραγούδια τους, αντίστοιχα μαζί με τα έργα τους, μαζί με τις ερμηνείες τους, γενιές και γενιές. Οπότε ήθελα σε αυτό το βιντεάκι να αναφερθώ στον αγαπημένο μου Αντώνη Βαρδί, πιστεύω και δικό σας αγαπημένο. Στείλτε μου μηνυματάκι ποιο είναι τα τραγούδια ή ποια δική του σύνθεση έχετε ξεχωρίσει, με ποια έχετε ερωτευτεί, με ποια έχετε κλάψει, με ποια έχετε γελάσει, έχετε περάσει όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πιστεύω να σας κράτησα καλή συντροφιά και στο σημερινό βιντεάκι μας εδώ στο 7Arts. Εσείς παραμένετε στο κανάλι μας, κάνετε subscribe, κλικάρετε το καμπανάκι έτσι ώστε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε καινούργια ανεβαίνει από τις τέχνες και τον πολιτισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε στο κανάλι μας. Οτιδήποτε να ανεβαίνει θα ενημερώνεστε άμεσα και από τα social media βέβαια. Facebook, Instagram και Twitter. Σας περιμένουμε και στα social media που έχουν τη δική τους δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας αγαπώ πολύ.